Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον προϊστάμενο του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤΡΙΑ, τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Πολλά χρόνια ο Γιώργος στον χώρο. Έχουμε περάσει και φοβερές στιγμές σε ξένες χώρες. Γιώργο, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Γιώργο. Φοβερές στιγμές σε ξένες χώρες. Ναι. Εννοείς αποστολές για αγώνες, ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Ναι. Έντονες συγκινήσεις στα γήπεδα. Πολλές, ναι. Βέβαια δεν τολμώ να μετρήσω πόσα χρόνια πριν πίσω, γιατί προχθές, ας πούμε, Γιώργο, μιλούσαμε με τον Τάκη τον Παλτάκο στον αέρα. Και κάποια στιγμή αναφέρθηκε στην περίπτωση, γιατί του είπα ότι είστε κι εσείς, είστε νομικός μεν, αλλά προέρχεστε και από το χώρο του αθλητισμού, είναι σημαντικό να γνωρίζετε, ας πούμε. Και μου λέει, ναι, εγώ ήμουν, λέει, μου πετάει κάποια στιγμή, εγώ ήμουν, λέει, αυτός που έφερα, που πήρα τον Γκάλι. Και λέω, τον Γκάλι, λέω τότε, τέλος πάντων τον πίεσα να μου πει και το νούμερο που έδωσε τότε ο Παύλος Γιαννακόπουλος για τον Γκάλι, για να τον πείσει να πάει από τον Άρη στον Παναθηναϊκό. Μου είπε 300 εκατομμύρια και ζαλίστηκα. Λοιπόν, σε δραχμές βέβαια. Δραχμές. Λοιπόν, και μου είπε την χρονολογία και όταν έκανα την πρόσθεση, την αφαίρεση, τον υπολογισμό γενικότερα, έβγαλα ότι ήταν 30 χρόνια πίσω αυτό. Κοίταξε, Γιώργο, αν μπορώ να αισθάνομαι έτσι λίγο τυχερός, όχι βέβαια γιατί κέρδισα εκατομμύρια από αυτό το επάγγελμα, ούτε για αυτά που ζούμε ειδικά τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει να κάνει με το διάστημα, με την εποχή εκείνη που συμπτωματικά βρεθήκαμε να είμαστε παρόντες σε τόσο μεγάλα γεγονότα, μπάσκετ, έτσι, για Θεσσαλονίκη τότε με την συνύπαρξη Άρη και ΠΑΟΚ στην κορυφή, αλλά και μετά και στον χώρο του ποδοσφαίρου, ακόμη και με το Euro του 2004 που δεν πιστεύω ότι θα ξαναγίνει ποτέ. Και νομίζω ότι τελικά αυτό είναι το μόνο που μας μένει, και για να θυμόμαστε αλλά και για να λέμε ότι ζήσαμε μια δημοσιογραφική πορεία που είχε μέσα γεγονότα. Δεν ήταν μια ευθεία γραμμή, ούτε ήταν μια εποχή που συζητούσαμε διαρκώς, γιατί συνέβαιναν και τότε, αλλά δεν ήταν στην προτεραιότητα, δεν ήταν αυτό που συμβαίνει και σήμερα, να συζητάμε για πράγματα που ποτέ δεν μας άρεσαν, γιατί εμείς δεν ασχοληθήκαμε με τη δημοσιογραφία. Φαντάζομαι ούτε εσύ, επειδή γίνονταν επεισόδια ή μας άρεσαν τέτοιου είδους καταστάσεις. Για άλλο λόγο πήγαμε και μπήκαμε στο χώρο, αφού πρώτα παίξαμε και λίγο ποδόσφαιρο, λίγο μπάσκετ. Έτσι είναι. Γιώργο, θέλω την άποψή σου για το σχόλιο σου, μάλλον για τις χθεσινές εξαγγελίες της κυβέρνησης για τη βία. Έχεις μια τεράστια εμπειρία στο χώρο και όχι μόνο. Και θέλω, έτσι, με ενδιαφέρει να ακούσω και με αφορμή φυσικά τις χθεσινές εξαγγελίες, αλλά γενικότερα για όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει το τελευταίο διάστημα. Από το 2006 έως σήμερα έχουν εμφανιστεί στη Βουλή 4 αθλητικά νομοσχέδια και πάντα είχαν περίοπτη θέση τα μέτρα κατά της βίας, κατά των επεισοδίων και όλων αυτών που συμβαίνουν. Δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Δηλαδή, ενώ βγήκαν νόμοι που προβλέπουν και αυστηρές ποινές και ακόμη και για πρόληψη και για όλα αυτά που συζητιώνται τόσο πολύ τελευταία με αφορμή τη δολοφονία του Άλκη, το πρόβλημα δεν ξεπεράστηκε, δεν λύθηκε. Ξεκινώντας, επαναλαμβάνω, από τον νόμο Ορφανού το 2006, που δεν άντεξε ούτε δύο χρόνια. Μετά ήρθαν κάποιοι άλλοι, πιο πρόσφατα ο Κοντονής το 2015, ο Αυγενάκης τελευταία. Το ζήτημα, πιστεύω, Γιώργο, είναι ότι δεν πείθουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, ότι τον κόσμο δεν τον πείθουν, ότι το θέλουν πραγματικά. Και για να το θέλουν πρέπει πρώτα να μπορούν. Και έτσι, πέρα από το πολιτικό κόστος, δηλαδή, που ακούγεται τόσο συχνά, υπάρχει, ναι, και το παραγοντικό κόστος, για να πάμε λίγο και στις ομάδες, την αντικειμενική ευθύνη των παραγόντων, αυτή τη διασύνδεση που υπάρχει ΠΑΕ, ΚΑΕ με οργανωμένους, χωρίς να είναι τελείως ξεκάθαρα τα πλαίσια, οι κάμερες που δεν λειτουργούν στα γήπεδα όταν χρειάζεται εικόνα. Μετά πάμε στην περίπτωση των συνδέσμων που έχουν αλλάξει, έχουν μεταλλαχθεί προς το χειρότερο φυσικά. Κάποτε γνωρίζαμε τα πρόσωπα εκεί, υπήρχε προεδρείο, ήξερες ποιος είναι ο επικεφαλής με όνομα τεπώνυμο. Δεν θέλω να αναφέρω τώρα ονόματα από παλαιότερες καταστάσεις σε συνδέσμους, πολύ γνωστούς και στην πόλη, αλλά υπήρχαν ονόματα
ήξερες με ποιον είχες να κάνεις. Τώρα δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτό. Και σε ό,τι έχει να κάνει και με την ατιμορρησία, όπως πολλοί λένε, έχουμε πολλές προσαγωγές, λίγες συλλήψεις, ελάχιστες καταδίκες και αυτές τα μαλακά. Είναι δηλαδή ένας συνδυασμός γεγονότων που περιλαμβάνουν μέσα κυβερνητική βούληση, δικαιοσύνη, βέβαια τις ομάδες, έτσι σε ένα γενικό, με το γενικό όρο, με τη γενική έννοια, και τη συμπεριφορά ανθρώπων που έχουν διεισδύσει, βρήκαν την ευκαιρία, βρήκαν το κατάλληλο έδαφος, γιατί και οι σύνδεσμοι, οι λέσχες τώρα όπως τελευταία αποκαλούνται, δεν έχουν τη δομή που είχαν παλαιότερα. Λειτουργούσαν παλαιότερα, είχαν συγκεκριμένη λειτουργία, είχαν, δεν μπορούσε να περάσει κόκκινες γραμμές, δεν μπορούσε να κάνει ο καθένας του κεφαλιού του. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ θολά και εκεί μέσα βρέθηκε αυτό το πρόσφορο έδαφος για κάθε λογής τύπους να διεισδύσουν και να κάνουν πράγματα που είχαν ως αποκορύφωμα, έτσι, είναι το αποκορύφωμα αυτό, είναι το τελειωτικό χτύπημα, το να χάνει ένας άνθρωπος τη ζωή του. Η κατάσταση είναι δύσκολη, για να έρθω και στο ερώτημα στο αρχικό, δεν πιστεύω ότι οι εξαγγελίες, οι πρωτοβουλίες αυτές της κυβέρνησης, παρότι κινούνται σε μια θετική κατεύθυνση, να αναγνωρίσουμε ακόμη ότι υπάρχει και η θέληση, ότι θα μπορέσουν να το λύσουν το θέμα, αν, επαναλαμβάνω, δεν αποδείξουν όλοι ότι θέλουν να χτυπήσουν το κακό. Γιατί μπορεί κάποιος να το λέει, αλλά στην πράξη έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν, έγιναν και πάλι συσκέψεις, συμφώνησαν όλοι και μέσα σε ένα-δύο μήνες τα ξέχασαν. Ξέχασαν τα πάντα και άρχισαν πάλι να λειτουργούν κάτω από το στενό, συλλογικό, οπαδικό, δεν ξέρω τι είδους συμφέρον είναι αυτό, που οδηγεί πάλι σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Τώρα, το τελευταίο διάστημα έχουν κινητοποιηθεί όλοι. Έχουμε κυβερνητικές αποφάσεις, έχουμε εξαγγελίες, έχουμε υπουργούς να τοποθετούνται δημόσια, έκτακτες συνεντεύξεις τύπου, αναφορές. Μόνο που δεν έπρεπε να συμβεί αυτό για να κινητοποιηθεί. Ναι. Και επίσης θέλω να πω και κάτι ακόμη, μια και αναφέρεται συχνά και η σύμβαση του Σεντενή, είναι μια συμφωνία όλων των μελών της χωρών, μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2016 για κοινή δράση απέναντι σε τέτοιου του ζητήματα. Και ήμασταν και μία από τις 14 που το υπογράψαμε αυτό τότε. Ναι. Και θέλουμε να το εφαρμόσουμε τώρα. Αλλά επαναλαμβάνω και θέλω να πω και κάτι, γιατί έτσι αντιδρά γενικότερο ο κόσμος. Η πρώτη Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Βία και την Ανάρμοστη Συμπεριφορά Θεατών σε αθλητικές διοργανώσεις και ιδιαίτερα σε αγώνες ποδοσφαίρου έγινε τον Αύγουστο του 1985. Ξέρεις πότε, μετά από ποιο γεγονός? Αύγουστος 85. Μετά το Χέιζελ. Ναι, βέβαια, τόσο πίσω είναι αυτό. Δηλαδή ήταν Μάιος το Χέιζελ, μετά κινητοποιήθηκαν οι πάντες. Θέλω να πω ότι η αντίδραση έρχεται πάντα και λογικό είναι να έχει αυτή την πολύ μεγάλη έκταση ως προς το ποιοι ασχολούνται, πώς ασχολούνται κλπ. Το ζήτημα είναι αν αυτό το πράγμα δεν θα ξεφτύσει, έτσι, δεν θα φθαρεί με την πάροδο του χρόνου και αν τελικά θα υπάρξουν αποτελέσματα. Ναι, όλοι είμαστε επιφυλακτικοί, Γιώργο, αλλά όλοι. Δεν ξέρω, όλοι ανεξαιρέτως, αλλά δεν ξέρω, ίσως προκύψει και κάτι από όλο αυτό όλα αυτά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Ότι είναι, Γιώργο, επηρεασμένοι οι πάντες, το είδαμε και σε καταστάσεις τώρα των τελευταίων ημερών. Και ο τελικός του κυπέλου μπάσκετ είχε μια εικόνα όπου, ναι, μεν συμπαραστάθηκαν στην ομάδα, βέβαια στην Κρήτη, έτσι, δεν μιλάμε για το ΆΚΑ ή για το ΣΕΦ, ναι, δεν ξέρουμε τι θα γινόταν εκεί. Υπήρχαν δηλαδή ακόμη και οι εικόνες αυτές που έπαιξαν λίγο και επικοινωνιακά μεταξύ υποστηρικτών των δύο ομάδων, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, αλλά και στο Βικελίδης επίσης ήταν φανερό ότι υπήρχε έτσι μια αόρατη δύναμη ίσως που απέτρεπε κάποιους από το να ξεφύγουν, δηλαδή να κάνουν πράγματα που ίσως θα έκαναν υπό άλλες συνθήκες. Έχουν επηρεαστεί όλοι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να είναι αυτό το γεγονός που θα τους έκανε να αντιδρούν έτσι και μένει να δούμε και πώς θα λειτουργήσουν με την πάροδο του χρόνου, αν αυτό δηλαδή παραμείνει. Ναι, ότι είπες και πριν από λίγο ότι ίσως βρούμε πάλι, μάλλον βρεθούμε πάλι σε μια γνώμη κατάσταση, να συζητάμε, να αναφέρουμε, να τοποθετούνται όλοι και σε λίγο διάστημα όλα θα ξεχαστούν. Ναι, θα γίνει μια διαβούλευση, το διαφημίζει τώρα ο Υφυπουργός Αθλητισμού την Πέμπτη, έχουν κληθεί οι πάντες,
όλες οι πλευρές. Ναι, δεν νομίζω ότι θα βρεθεί κάποιος εκεί που θα πει ότι διαφωνώ και δεν θέλω να ληφθούν μέτρα κλπ. Όλοι θα συμφωνήσουν. Στην πράξη, γιατί υπάρχει η θεωρία, υπάρχει και η πράξη. Στην πράξη αυτό πρέπει να το δούμε και όπως πολύ καλά ξέρεις, σε αποφάσεις που έχουν να κάνουν και με τους συνδέσμους και με τη διακίνηση των εισιτηρίων και με τη σχέση ΠΑΕ-ΚΑΕ με συνδέσμους κλπ. Η πρακτική έχει δείξει άλλα πράγματα, έχει δείξει άλλες συμπεριφορές. Και δεν είναι και εύκολο αυτό από τη στιγμή που και οι παράγοντες δεν δείχνουν αποφασισμένοι να κόψουν τελείως αυτή τη μάστιγα που υπάρχει, δηλαδή να πούν μέχρι εδώ και να αλλάξουν τις σχέσεις που έχουν με τους οργανωμένους ή ό,τι άλλο είναι αυτοί που κινούν τα νήματα οπαδικά. Η Θεσσαλονίκη, Γιώργο, πώς έφτασε να μπει στο στόχαστρο, ρε παιδί μου, πώς έφτασε να γίνει τόσο κακή πόλη στο οπαδικό, στο κομμάτι αυτό τέλος πάντων, με αποκορύφωμα το τραγικό γεγονός. Σίγουρα πρέπει. Με τα τρία γεγονότα, Γιώργο, ναι, που έχουν να κάνουν τα τρία μέσα εδώ. Σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, μιλάμε για απώλειες ανθρώπινης ζωής, μιλάμε για κάτι που δεν μπορεί να το διανοηθεί ανθρώπινος νους ότι θα συμβεί για ένα παιχνίδι όπως είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπαίνει καμιά σύγκριση, αλλά πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν είναι προνόμιο σε εισαγωγικά φυσικά της Θεσσαλονίκης. Έτσι, και στην Αθήνα έχουν συμβεί πάρα πολλά και εκεί βέβαια σε ραντεβού έχει χαθεί ανθρώπινη ζωή. Έχουν γίνει και αλλού και στην Κρήτη ακόμη ο φύλαθλος του Εθνικού είχε χάσει τη ζωή του σε αγώνα τρίτης εθνικής από επίθεση οπαδών της τοπικής ομάδας. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι που η Θεσσαλονίκη τώρα συγκυριακά νομίζω, αλλά και βέβαια εδώ πρέπει να μπούμε και λίγο βαθύτερα να πούμε ότι όσα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο είναι ξεκάθαρα μια προέκταση της κοινωνίας, της βίας που κυριαρχεί σχεδόν παντού, ακόμη και στο φανάρι. Αν σταματήσεις, προχθές κάποιος τραβοκοίταξε κάποιον και του όρμηξε, λέει, στην Κρήτη διάβαζα τώρα, του βγάλε το μάτι, δηλαδή η βία είναι παντού και λογικά επειδή το ποδόσφαιρο πάντα εδώ, από τη στιγμή που εμφανίστηκε ακολουθούσε την κοινωνία έχει και αυτό τις δικές του συνέπειες ας πούμε στο κομμάτι της βίας, το οποίο επίσης πρέπει να διευκρινίσουμε, Γιώργο, ότι έχει φύγει σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα γήπεδα και έχει μεταφερθεί στους δρόμους. Εντάξει, είναι αυτό που είχαν καταφέρει πριν από χρόνια και οι Άγγλοι τότε με τη Θάτσερ που όλοι θυμούνται κατά καιρούς. Έφυγαν τα επεισόδια από τα γήπεδα και περιορίστηκαν μένα, αλλά δεν έπαψαν να συμβαίνουν μακριά από τα γήπεδα. Εμείς από τη δική μας πλευρά, Γιώργο, πώς μπορούμε, των μέσων εννοώ, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια. Ήθελα να το πω και στην αρχή ότι η πρωτοβουλία για αυτού του είδους εκπομπή που κάνεις αξίζει συγχαρητήρια και δεν το λέω τώρα επειδή μιλάω. Mm-hmm. Εγώ θέλω να πω ότι κάποια στιγμή και το ραδιόφωνο σε κάποιο βαθμό πρέπει να αλλάξει λίγο το περιεχόμενό του, να ξεφύγει λίγο από τις οπαδικές ατζέντες. Πολύ καλές οι ανοιχτές γραμμές, πολύ καλές σαν ιδέα, αλλά από ένα σημείο και μετά η κατάσταση νομίζω ότι ξέφυγε. Η ευθύνη έχει να κάνει ξεκάθαρα και με το κομμάτι των αθλητικών συντακτών, των αθλητικών ραδιοφώνων. Δεν πρέπει να αποποιηθούμε αυτές τις ευθύνες. Έτσι. Δεν μπορώ δηλαδή σε καμία περίπτωση να κάνω συγκρίσεις με το παρελθόν. Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι έχω βρεθεί σε θεωρία δημοσιογραφικά σε αγώνες ποδοσφαίρου όπου οι ρεπόρτερ, οι δημοσιογράφοι, αυτοί που περιγράφουν, βάζει γκολ η ομάδα, η γηπεδούχος και πανηγυρίζουν πιο πολύ από τους φανατικούς της θύρας, όχι εδώ και στην Αθήνα και αλλού. Και άλλα πράγματα τώρα, ούτε θα μπορώ να διανοούμε ότι θα δίνει ο άλλος ανταπόκριση και θα φοράει τη φόρμα με το σήμα της ομάδας, δηλαδή αυτό έχει ξεφύγει τελείως, δεν βοηθάει. Σημασία φυσικά έχει το τι λέει ο καθένας, πώς το λέει, πώς κάνει τη δημοσιογραφία και βέβαια πώς απορρίπτει και τα φαινόμενα αυτά, τα πολύ έντονα. Η οπαδική δημοσιογραφία είναι αλήθεια ότι άνθησε τα τελευταία χρόνια. Κυριαρχεί, Γιώργο, δυστυχώς. Ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, αν θες μια διαφορά με την Αθήνα, εγώ το επισημαίνω και σε αυτό το κομμάτι, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που δεν έχει πια μια καθημερινή εφημερίδα πολιτική, έχει μια αθλητική μόνο. Καταλαβαίνω ότι οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν απελπιστικά, καταλαβαίνω ότι οι επιλογές των παιδιών που αποφάσισαν να ασχοληθούν
με το επάγγελμα είναι περιορισμένες, από την άλλη όμως δεν μπορεί να είναι και κάτι που σε τελική ανάλυση σε βάζει σε ένα πρόβλημα μέσα, το οποίο χωρίς να θέλεις πολλές φορές, έμεσα μπορεί και να το υπηρετήσει, να το ενισχύεις. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε και εμείς τη δική μας στάση, να πάμε σε πιο δημοσιογραφικές αναζητήσεις, σε πιο ουσιαστικές συζητήσεις και να δούμε πώς θα βοηθήσουμε και από τη δική μας πλευρά αυτό το πράγμα να ξεπεραστεί. Θέλω και στο κλείσιμο, μιας και μιλάμε για δημοσιογραφία, μιας και μιλάμε για μίντια, ναι, θέλω έτσι ένα σχόλιο δικό σου για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε στο τρίτο κρατικό κανάλι, στην ΕΡΤΡΙΑ. Τα αθλητικά, έτσι, στο κομμάτι το δικό μας, πάντα στο δικό μου, με μεταδόσεις πολλές, κάτω από δύσκολες συνθήκες και πρωταθλήματα και μεταδόσεις μπάσκετ. Ωραία είναι αυτά. Ναι, είναι αλήθεια ότι το προσπαθούμε πολύ. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που είναι πολλά χρόνια μαζί. Εκείνο που θα μπορούσε ίσως να είναι καλύτερο ήταν αυτή η ομάδα να μπορούσε να ανανεωθεί και κάποια στιγμή, αλλά δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και αυτό έχει να κάνει με αποφάσεις της κεντρικής ΕΡΤ. Σε κάθε περίπτωση τώρα, είτε είναι αγώνες της Basket League, είτε είναι και τα παιχνίδια της Super League 2 στο ποδόσφαιρο, είτε η καθημερινή εκπομπή, προσπαθούμε να ενημερώνουμε χωρίς να έχουμε αυτές τις οπαδικές παροπίδες σε καμία περίπτωση. Από χθες το βράδυ ξεκίνησε, έπαιξε και το πρώτο επεισόδιο μια σειράς ντοκιμαντέρ, τα χρόνια της αθωότητας, που νομίζω πρέπει να δεις αν δεν είδες χθες. Υπάρχει ήδη και στο Netflix. Ναι, το είδα και μου έρχονται και ενημερώσεις, εννοείται. Ναι, όχι, θέλω να πω ότι ξέρω ότι σου αρέσει να μην μένεις μόνο στο παρόν και το παρελθόν, εκτός του ότι διδάσκει, έχει και εικόνες που πάντα θα έχουμε στο μυαλό μας. Και βεβαίως να πω ότι αυτό είναι ποδοσφαιρικό το κομμάτι των 8 επεισοδίων. Η σκέψη που υπάρχει είναι κάποια στιγμή, και εκεί νομίζω ότι μπορείς να έχεις και συμμετοχή κάποια στιγμή, έχει να κάνει με το μπάσκετ, με μια σειρά δηλαδή επεισοδίων με το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη και βέβαια με αποκορύφωμα, όπως είπαμε, εκείνη τη δεκαετία που τα είδαμε όλα ή σχεδόν όλα. Το έχουμε ζήσει. Ναι, το έχουμε. Γι' αυτό λέω ότι θα μπορείς να συνεισφέρεις με... Γι' αυτό θυμώνω εγώ, θυμώνω Γιώργο με αυτούς που απαξιώνουν εκείνη τη δεκαετία, ρε παιδί μου, του μπάσκετ, όχι, εκείνη στη Θεσσαλονίκη. Όχι, δεν βέβαια έχει ξαναζήσει τέτοιες στιγμές στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό δεν χωρίζω μπασχετικούς ποδοσφαιρικούς, είναι κάτι που δεν μου αρέσει καθόλου εμένα. Δηλαδή, ούτε το απεθάνω. Μέγα λάθος. Μέγα λάθος. Εμείς είμαστε αθλητικοί συντάκτες, δεν είμαστε ποδοσφαιρικοί. Και τους επιπλήττω όλους αυτούς που κάνουν αυτό το διαχωρισμό, γιατί είναι λάθος. Αλλά σαν εκείνα τα χρόνια, ακόμα και αυτό που είπα στο ξεκίνημα, τα ταξίδια που κάναμε, αποστολές τώρα σε χώρες, σε γήπεδα τεράστια, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν μπορείς να τα ξεχάσεις αυτά. Μα πρώτα απ' όλα, πέρα του ότι η πόλη, Γιώργο, ήταν σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση, είχε δηλαδή μπροστά της γεγονότα και πραγματικά ουσιαστικά γεγονότα για να ασχοληθεί, αθλητικά γεγονότα, ακόμη και για το κομμάτι των δημοσιογράφων, είναι γνωστό ότι τότε και εφημερίδες της Αθήνας υποχρεώθηκαν να προσλάβουν εδώ δημοσιογράφους για ανταποκριτές, για να γράφουν τα παιχνίδια του Άρη, του ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ, για να ταξιδεύουν με τις αποστολές, και σίγουρα ήταν μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Τώρα, αν κάποιος δεν την έχει ζήσει, είναι και λίγο δύσκολο να την μεταφέρεις και μπορεί λίγο να ζηλέψει και κάπως. Αλλά έτσι ήταν η κατάσταση και αυτό θα προσπαθήσουμε, όπως είπαμε, να βγάλουμε και μέσα από αυτά τα ντοκιμαντέρ, που είναι μια αναδρομή, αλλά δεν πάβει να είναι και η ιστορία του τόπου, η αθλητική ιστορία του τόπου. Έτσι ακριβώς. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στην εξαιρετική δουλειά που κάνετε στην ΕΡΤΡΙΑ. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση στο Λίμπερο. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ.